Καλημέρα, Ρίχα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ότι μιλάμε για τη Βαλένθια, αλλά αν τέτοια φαινόμενα είναι στιγμιότυπα της κλιματικής κρίσης και στην Αττική αν χτυπήσει ένα τέτοιο φαινόμενο, που είμαστε πρωτεύουσα της χώρας, δύσκολα θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Να σημειώσουμε ότι η Βαλένθια πριν από αρκετά χρόνια, οι τοπικοί παράγοντες, ευφυώς σκεπτόμενοι, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν από ό,τι διάβαζα, είχαν μελετήσει αυτά τα φαινόμενα και είχαν φτιάξει ολόκληρες υπόγειες διαδρομές του νερού, οι οποίες αρκετές από αυτές το νερό το εκμεταλλευόντουσαν, κάνανε πάρκα με το νερό, πηγαίνανε σε καλλιέργειες το νερό δηλαδή που έτρεχε από τα ποτάμια. Το αξιοποιούσαν. Το αξιοποιούσαν πλήρως. Αυτό τους ξεπέρασε. Δεν είναι μόνο. Έχουμε ξηρασία γενικώς. Δεν έχουμε νερά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι, εγώ θα επιμείνω, είναι η κλιματική αλλαγή. Ασχολούμαστε με ένα σωρό πράγματα και δεν μπορούμε να δούμε ούτε την επόμενη μέρα. Όμως... Και καλά για τη δικιά μας τη γενιά. Αφήνουμε μία παρακαταθήκη στα παιδιά μας σε τι. Ναι, ναι, σε έχεις δίκιο απόλυτο. Όμως δες εδώ, πολλές φορές είμαστε εύκολοι εδώ να πούμε όλα 112 στέλνετε, ρε παιδιά, πολύ εύκολα το στέλνετε κτλ. Εκεί άρχισαν να το στείλουν και βρήκαν τους περισσότερους ανθρώπους στον δρόμο. Ναι. Δεν μπορεί να βάλει άνθρωποι να πάνε στο σπίτι του γιατί δεν είχε έρθει η ειδοποίηση. Περιέγραφε ένας από τους πλημμυροπαθείς, μου ήρθε η ειδοποίηση, ήταν με την οικογένειά του μες στο αυτοκίνητο και την επόμενη στιγμή ήταν το τσουνάμι της λάσπης να με καταπίνει. Πού να προλάβεις. Μας έλεγε χθες η κυρία Σούζη να προλάβουμε να πέσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες γιατί ξανά έχουμε βοριάδες και θα πάει πιο. Την επόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα πέσει. Θα πέσει αρκετά. Σε σχέση με το σήμερα. Να πάει πιο κάτω η θερμοκρασία, να κρυώσει η ατμόσφαιρα, γιατί, ώστε όταν θα έρθουν ο νότιος αέρας που θα φέρει τα σύννεφα, να προλάβουμε να μην γίνει τέτοιο πράγμα, γιατί όταν είναι ζεστή η ατμόσφαιρα και το άλλο από πάνω, προκαλούνται αυτά τα δυσμενή. Λοιπόν, να δούμε μία δήλωση, κύριε Ευαγγέλη. Γιατί έχω άλλη μία δήλωση εγώ πρώτα απ' όλα από τον κύριο οικονόμου. Έρχεται αύριο. Ποιος? Ο κύριος... Εγώ έστειλα τις ευχές μου για Σιδερένιος και παίρνω μήνυμα, μου λέει... Σε σένα το έστειλε? Αφού το έστειλα εγώ, τι να κάνω, σε μένα το έστειλε. Το έστειλε κάπου αλλού, δεν κατάλαβα. Στην του κι εσύ. Όχι, εγώ έχω μιλάω από χθες το βράδυ μαζί. Από χθες το βράδυ. Δεν μιλάω με τον Δημήτρη. Και μου λέει. Καλή, αύριο κανονικά. Αύριο κανονικά. Οπότε τι ώρα το έστειλε αυτό? 6:55. Τώρα. Ναι, ναι, 6:55 λέμε. Δεν πιστεύεις, ορίστε, 6:55, το δείχνω. Έλα, γιατί ο άλλος φεύγει. Σε βλέπει τώρα. Θα αρχίσουμε τέτοια τώρα. Έχει αρχίσει και νιώθει 10 τα πέντου. 36:4. Λοιπόν. Μακριά μας. Εσένα ο COVID θα βγει Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ. Πάμε σε αυτό που έγινε χθες, γιατί και με τη βούλα της πολιτικής γραμματείας ο κύριος Κασελάκης αποκλείστηκε από την εκλογή της Νέας Ηγεσίας ένωψης και της συμμάχησης του συνεδρίου. Έκανε μια δήλωση ο κύριος Κασελάκης χθες για το σχολιάσουμε όλο μαζί για το ξετυλίξεις, Βαγγέλη μου. Βγήκε στο κόντρα. Ναι, και λέει ναι. Ότι εγώ, παιδιά, θα είμαι στο συνέδριο. Έδωσε ραντεβού στο συνέδριο. Για να το ακούσουμε. Θα είμαι υποψήφιος, διότι η συντριπτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ με θέλει ως τον πρόεδρό της και επίσης αυτή η πλειοψηφία θα εκφραστεί στο συνέδριο. Εφόσον αυτό το συνέδριο γίνει σωστά. Πόσες ακόμα συνελεύσεις οργανώσεων μελών, νομαρχιακών, δημοσκοπήσεις πρέπει να δουν διάδραση έξω στο πεδίο για να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το οποίο κάνουν είναι η ταφόπλακα του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης αυτό το οποίο κάνουν δεν είναι καν, όπως το είπα και πριν, δεν είναι καν καταστατικό. Πάμε κανονικά προς το συνέδριο. Μην ακούτε όλα αυτά τα οποία λένε ούτε η πολιτική γραμματεία, ούτε ξαφνικά σήμερα όλα τα μίντια τα οποία είναι φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση, τα οποία βγάζουν ότι και με τη βούλα έχει τελειώσει η δικασία. Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εάν χάσω στην κάλπη, θα παραμείνω στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός διαδικασίας μπορώ να πω κάτι. Ναι. Βέβαια. Ξεκίνησε μετά, ναι, όχι, θα κάνω εγώ μετά το σχόλιο μου. Ναι. Πού μπερδεύονται τα φιλοκυβερνητικά? Ας προσπαθεί να περιορίσει λίγο την ανοησία, την πολιτική. Τι πιο μπερδεύουν τα πολιτικά, λες και μας ασχολείται η κυβέρνηση με το αν τα Κασελάκη θα είναι υποψήφιος ή όχι. Εδώ δεν ασχολείται. Εδώ έχει βαρεθεί ο εαυτός του, τον εαυτό του, τώρα ασχολούνται τα φιλοκυβερνητικά μέσα με τον Κασελάκη. Έλα τώρα, πρωί-πρωί. Παρακαλώ. Λοιπόν. Όλες οι πλευρές πάντως την κάνουν αυτή την αφορά. Λέει ο Κασελάκης κάνει το παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης, ο Κασελάκης λέει τα φιλοκυβερνητικά μέσα, όλοι κάπου εκεί περιμένει την κυβέρνηση. Α, τα πούμε. Λοιπόν, απλώς τον άκουσα τώρα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη,
σε τρία πράγματα τα οποία είπε. Mm-hmm. Πρώτον, το συνέδριο θα γίνει κανονικά. Ναι, θα γίνει κανονικά το συνέδριο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι ενδέχεται, η εκτίμησή του είναι, δεν συμφωνώ ακριβώς, αλλά θα φανεί αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ότι συμφωνώ ότι εκεί παίζεται το ζήτημα. Ότι θα έχει την πλειοψηφία ή οι άλλοι θα έχουν την πλειοψηφία του συνεδρίου. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Ναι. Μέση οδός δεν υπάρχει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το Σαββατοκύριακο από μεθαύριο θα είναι το πιο κρίσιμο Σαββατοκύριακο και για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα το ξαναπώ, και για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ πέραν του συνεδρίου. Mm-hmm. Όποιος και αν έχει την πλειοψηφία. Δηλαδή ο κύριος Κασέλη. Εδώ το είπατε χθες όμως ότι δεν υπάρχει ως υποψήφιος. Δεν υπάρχει ως υποψήφιος για την πλειοψηφούσα. Δεν επιχειρούμε την υποψηφιότητά σου. Ναι, η άποψη της υπαρχούσης πλευράς, λέει, της πλειοψηφίας, ναι, της υπαρχούσης πλειοψηφίας, λέει ότι δεν είσαι υποψήφιος, διότι δεν έχεις καταθέσει αίτημα. Η άλλη πλευρά λέει ότι δεν έχει καταθέσει αίτημα, διότι δεν τον αφήσατε να καταθέσει αίτημα υποψηφίως. Μα δεν κατέθεσε τα παραστατικά για τη κυρία Τζάκρη, ναι, μετά είχαμε... πόθεν έσχες και τα λοιπά. Ναι, ναι, μετά, μετά είχαμε τα εξώδικα, το ένα, εντάξει, το άλλο. Εντάξει, δηλαδή... αλλά υποψηφιότητα έχει καταθέσει ο άνθρωπος. Όχι. Λέω, δεν έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένοι υποψήφοι, λέει, η νυν πλειοψηφία. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα. Όσοι που σημαίνει... κατέθεσαν υποψηφιότητα στις 24 Οκτωβρίου. Ακριβώς. Είναι 4. Το βράδυ. Όχι, δεν είναι. Είναι και ο κύριος Κασελάκης. Σε πρόθεση τι λέει, εγώ λέει, έχει δίκιο τώρα. Ναι. Μα λέει, τι λένε οι άλλοι. Αλλά η κυρία δεν Τζάκρη... τον θέλουν, παιδί μου, στο συνέδριο. Αυτό, αυτό λέω. Δεν τον θέλουν. Στο συνέδριο. Να πάει ο ίδιος, να πάει σαν τον Τραμπ και να κουβαλάει και τους Ερυθρώτες του μαζί να μπουκάρουν μέσα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Τους Ινδιάνους εκεί, αν θα πάνε να μπουκάρουν όλοι μαζί, δεν το ξέρω. Ναι. Αν θα το παίξουν σε σκυλάδικο, συγγνώμη, σε νυχτερινό κέντρο, θα γίνει το συνέδριο. Λοιπόν, αληθεύει αυτό. Στον Γκάζι, live. Στον Γκάζι. Στον Γκάζι. Μάλιστα. Η επιχειρία Τζάκη, παιδιά, δεν χωράει. Το φουαγέ δεν χωράει να πιστοποιεί. Από ό,τι μου λέγανε, είναι χωρητικότητα 3.000 ανθρώπων. Ναι. Τώρα, πέραν του χωροταξικού, νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι και πρωτόγνωρο και για τον πολιτικό πολιτισμό, ενώ όλες οι πλευρές έχουν ξεφύγει από ένα σημείο και μετά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ακούγονται πολύ βαριές εκφράσεις. Άρα το στίχημα του κυρίου Κασελάκη ή της άλλης πλευράς είναι ποιος θα ελέγξει το συνέδριο. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω θα είναι φυσικά επακόλουθα. Μάλιστα. Αν ο κύριος Κασελάκης το Σαββατοκύριακο κερδίσει την εμπιστοσύνη των οργανώσεων και οι οργανώσεις στείλουν η πλειοψηφία των συνέδρων είναι υπέρ του κυρίου Κασελάκη, εκεί νομίζω έχει τελειώσει. Υπό ποια έννοια έχει τελειώσει? Ότι τότε ο κύριος Κασελάκης, νομίζω ότι το λέει καθαρά, ναι, θα θέσω θέμα επί της προτάσεως της μομφής, δηλαδή του αρχικού ζητήματος. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι αν έχω την πλειοψηφία δεν θα ισχύσει αυτό, ναι, άρα δεν θα ισχύσουν όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Η άλλη πλευρά τι λέει? Ότι αυτά δεν υπάρχουν, ναι, δεν είσαι υποψήφιος, ναι. Δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος. Το ότι θα είναι σύνεδρος προφανώς θα είναι. Άρα που παίζεται σε ένα ζήτημα, και νομίζω ότι έτσι συνέβαινε πάντοτε σε όλα τα συνέδρια. Δηλαδή ποιος ελέγχει το συνέδριο? Όλων των κομμάτων νομίζω. Βέβαια έχει φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή. Πολλοί φοβούνται να χρησιμοποιήσω, αν μου επιτρέπετε, την έκφραση του αστυνομικού ρεπορτάζ, που όταν έχουμε συγκρούσεις λένε ένταση και μικροεπισόδια. Ναι. Όταν έχουμε κάτι σοβαρότερο λένε πολύ νεκρό. Μάλιστα. Το φοβούνται πολύ ότι αυτό το πολιτικά συνέδριο θα ξεφύγει κατά πολύ από την πολιτική διαμάχη. Τώρα πάμε σε ένα πλάνο το οποίο περιμένουμε απόψε το βράδυ. Θα πω και εγώ τη γνώμη μου. Διότι απόψε το βράδυ έχουμε μια συνέβρεση, μια συνάντηση στην εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αναμένεται να συνευρεθούν, να συναντηθούν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Χθες ρωτήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν θα είναι δύσκολη η συνέβρεση αυτή. Λέει, καμία δυσκολία δεν έχει. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, ο καθένας έχει τις θέσεις του. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη συνάντηση των τριών ανδρών μετά την απουσία τους, την επιδεικτική απουσία τους από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τη σφοδρή κριτική. Βαριά κριτική που άσκησε ο κύριος με τους πενιγμούς για καταστροφικές λύσεις και συμφωνίες ο κύριος Σαμαράς, την εμφανή ενόχληση του πρωθυπουργού, θα είναι ένα πλάνο το οποίο θα είναι όλα τα βλέμματα επάνω του. Σωστά, κύριε Άλλη μου? Όχι. Σωστά. Αυτό. Τι να πει τώρα, με συγχωρείς. Τι να πω, ξέρω εγώ πώς θα συμπεριφερθούν το βράδυ. Λέω. Δεν πάντως. Τη δυσκολία ποιος την έχει απόψε. Τηλεφώνησα και δεν τηλεφώνησα ούτε στον Πρωθυπουργό, ούτε στον κύριο Καραμαλή, ούτε στον κύριο Σαμαρά να ρωτήσω το βράδυ πώς θα χαιρετηθείτε. Πώς θα είσαστε, παιδιά. Ναι. Θα τους δούμε το βράδυ. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Εδώ υπάρχει θέμα. Επαναλάβω άλλη μια φορά. Μάλιστα.
εάν ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Καραμαλή θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, μπορούν να το κάνουν. Δεν τους εμποδίζει τίποτα κανείς. Ναι. Έτσι ζούμε σε μια δημοκρατία. Είμαστε και συνεπώς. Στα μεγάλα κόμματα το δικαίωμα να το κάνουν. Ακούγονται θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Θέλουν να πάνε κόντρα στο 41% των πολιτών που πέρσι, πριν από ένα χρόνο, ψήφισε αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Σε μια στιγμή που η Ελλάδα κάνει μια πορεία στα οικονομικά καλή. Ναι. Γύρω μας, ας κοιτάξουμε τη ζωή μας γύρω μας. Ναι. Θέλουμε όλο αυτό το πράγμα να το γκρεμίσουμε και να μπούμε σε μια περιπέτεια για να τρέχουμε να δούμε. Να ψάχνουμε να βρούμε την επόμενη φάση. Θα γίνουν εκλογές όταν τα γίνουν. Θα κριθεί η κυβέρνηση, ναι. Ή θα παραμείνει στην εξουσία, ή θα έρθει ένα άλλο κόμμα, ή ένα άλλο συνδυασμό κομμάτων να κυβερνήσει. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Πού είναι το θέμα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ, με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, ο κύριος Σαμαράς, ναι, αυτή την εποχή μπορεί να ακούει Μητσοτάκης και να του σηκώνει τρίχες. Να βγάζει φλίκτενες. Γιατί? Γιατί δεν συμφωνεί με τον Μητσοτάκη. Τι γιατί. Μα το είπε ο άνθρωπος. Μα δεν είναι τίποτα κρυφό. Τι γιατί ο κόσμος. Λέει γιατί είναι παιδιά αυτό. Το λέει. Μα αν ασχοληθεί ο κόσμος, αν όποιος ενδιαφέρεται ασχοληθεί και διαβάσει, θα ακούσει γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν γουστάρει τον Μητσοτάκη. Το λέει, μα δεν το κρύβει. Καθόλου το αντίθετο. Δεν είναι τίποτα κρυφό από όλα αυτά. Ο Καραμαλής το ίδιο σε έναν μέτζο βαθμό είναι και αυτός αντίθετο σε κάποια πράγματα. Ας πούμε στην εξωτερική πολιτική, ναι, αλλά κυβερνά ο Μητσοτάκης. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή κυβερνά ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Διάφορα για τον προϋπολογισμό, για την ψηφοφορία στον προϋπολογισμό. Η ψηφοφορία στον προϋπολογισμό είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Επαναλαμβάνω, εάν θέλει ο κύριος Σαμαράς να καταψηφίσει, ναι, τον προϋπολογισμό, ναι, και άρα να άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση, μπορεί να το κάνει. Εμένα τα ρωτήσει. Η καταψήφιση του προϋπολογισμού αυτό σημαίνει έχει και φεύγει, και φεύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και επαναλαμβάνω, ναι, και φεύγει, ναι, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Και αναμετράται με τον εαυτό του, ναι, με την ιστορία και τους πολίτες. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, όταν λέω πολίτες, εννοώ πολίτες ψηφοφόρους, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι δικαίωμά του. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Δεν θα του βάλω, μισό λεπτό. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα πριν. Καλημέρα κύριε Μάντζο. Για τον κύριο Κασελάκη. Για το... Ναι, ναι. Ναι, ναι, και εγώ θέλω να σας προσπαθώ να καταλάβω. Μισό λεπτό. Με τη σειρά του είναι. Το σέβεται. Ο κύριος Μάντζος είναι φίλο. Θέλω να καταλάβω το εξής πράγμα. Διαβάζω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων και όπως και του παρακολουθώ και του Βαγγέλη σε αυτά που λέει και, ναι, καταλαβαίνω ότι ο κύριος Κασελάκης δεν κατάφερε να κάνει αυτό το ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ.gr. Δεν πήγε ο κόσμος. Γιατί έχουμε παρέμβαση. Μάλιστα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μας στέλνει μήνυμα και μας ζητάει να πούμε ότι το είπε. Μάλιστα. Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ναι, καμία, μάλιστα, να μην ψηφίσει ο κύριος Σαμαράς τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, ωραία, να αποσύρει, μιλάει ο κύριος, να αποσύρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση. Κάτι περισσότερο θα ξέρει από εμάς. Καλημέρα στον κύριο. Πάντως, αν θέλει μπορεί να το κάνει. Αυτό αν θέλει ο κύριος Σαμαράς μπορεί να το κάνει. Δεν τα ρωτήσει εμένα. Λοιπόν, πώς κάνω εδώ τα ταπεινά σχόλια. Μήπως έχει άλλους καημούς η κυβέρνηση τώρα. Βλέπω στη Μάρκ φουσκώνει το Πασόκ στο 20% κοντά. Μισό λεπτό. Μπορώ να μείνω λίγο. Μισό λεπτό. Θα πάμε και στη Μάρκ, θα δούμε και τα φουσκώματα του και τις φουσκοθαλασσίες του Πασόκ. Ναι. Αλλά μισό λεπτό. Ένα-ένα. Προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Ο κύριος Κασελάκης προσπάθησε να κάνει ένα ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίξανε γραφεία, κάνανε από εδώ κάπου εκεί. Εγώ ρεύμα δεν έχω δει. Ναι. Αλλά διαβάζοντας και τα ρεπορτάζ, βλέπω ότι δεν προκύπτει ένα μαζικό ρεύμα Κασελάκη. Για να, εκτός από τις κάτι κυρίες και κυρίους, οι οποίοι για να περάσουν το απόγευμά τους, οι άνθρωποι καλά κάνουν. Θα δούμε. Να προσθέσω ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο το οποίο λέει η άλλη πλευρά, που έχει όλα τα ολοκληρωμένα. Από τα 200.000 τόσα μέλη που ήταν για να ψηφίσουν την προηγούμενη φορά, τα καινούργια μέλη, λέει η άλλη πλευρά, το τονίζω αυτό, είναι περίπου γύρω στις 2.000. Πάντως θέλω να σας πω ότι έτσι. Μισό λεπτό, αφήστε μου να δεν έχω τελειώσει μια σκέψη. Μείνει ένα λεπτό για τον κύριο Μάντζο. Προσπαθώ να κάνω μια σκέψη. Ταυτοχρόνως στη Μάρκ χθες. Αυτό προσπαθώ να σας πω, ρε παιδιά, με δεδομένα θέλω να μιλάω. Στη Μάρκ είδαμε ρεύμα, Κασελάκη. Στο τι και όντα ψηφίζατε, Κασελάκης πρώτος. Προσπαθώ λοιπόν να πω ότι είναι άλλο πράγμα το πόσοι κινούνται πέριξ το Κασελάκη για την ανακατάληψη του κόμματος και πόσοι έξω όταν ρωτούνται έχουν σχηματίσει εικόνα για τους άλλους υποψηφίους. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ούτε ο κύριος Φάμελος τραβάει,
Ούτε ο Γκρέτσο τραβάει, ούτε ο Πολάκη τραβάει, ούτε ο Παραντούρη τραβάει. Στο κοινό, στο κοινό που δεν μπερδεύεται με τα κομματικά. Αυτή ήθελα να σας πω. Όταν διαβάζει το κοινό μια δημοσιοποίηση, προσπαθούμε να την εξηγήσουμε. Αυτό λέω. Αφήστε λίγο τον κύριο Κασελάκη. Πάμε στην Να πάμε λίγο. Βέβαια, ρε παιδιά, να το δούμε το ποσοστό. Φλερτάρει με το 20% και χθες είχαμε την αναβίωση, την επιβεβαίωση ότι πάει να αναβιώσει το κλασικό δυνατό δίπολο, κύριε Μάντζε, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Ναι. Καλημέρα, καλά. Φαντάζομαι ότι εσείς είστε χαρούμενος για όλο αυτό. Χαρούμενος για τη συνεργασία Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, σενάριο. Καταρχάς, δεν ήξερα ότι εγώ ήξερα ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι υπουργός υγείας. Τώρα έμαθα ότι είναι πρώτο παρόλο του κ. Σαμαρά. Δεν καταλαβαίνω το. Καλά, μην το λέτε. Καταλαβαίνω. Κάνει μια εκτίμηση με βάση. Αν είναι γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κ. Γεωργιάδης δεν έχει κρύψει την πολιτική του σχέση με τον κ. Σαμαρά. Καλά, λίμωνο. Και ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να σας πω. Αν ήσασταν την προηγούμενη Τετάρτη στη Βουλή, θα ακούγατε ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε πολύ καλά ότι ο κύριος Σαμαράς τα έκανε όλα υπέροχα το 2009. Η χώρα πτώχευσε με Πασόκ. Για όλα αυτά το Πασόκ. Ο Καραμανλής δεν έφταιγε για τίποτα. Το αφήγημα είναι ενιαίο. Εγώ δεν ξέρω γιατί δημιουργούνται εσωτερικές έρηδες στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πατριώτης της φακής. Μια χαρά. Θέλω να πω, είναι πατριώτης της φακής όσον αφορά στα εξωτερικά. Αλλά όσον αφορά στην πτώχευση της χώρας, την ιστορία της χώρας, είναι μια χαρά. Ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμανλής και τα βρίσκουν. Και απόψε θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα κεντρικό αφήγημα σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Γι' αυτό βλέπει κανείς την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Η δημοσκοπική μας άνοδος δεν είναι χωρίς αιτία. Είναι η ανταμοιβή που έρχεται από τους πολίτες σε μια πρόταση μεταρρυθμιστική, σοβαρή, αξιόπιστη, χωρίς λαϊκισμό, χωρίς αστερίσκους σε αυτά που λέμε, στις απόψεις μας. Και αυτό επιβραβεύεται από τους πολίτες. Και είμαστε μόνο στην αρχή. Η φουσκοθαλασσιά δεν είναι για μας. Η φουσκοθαλασσιά είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς κάνουμε κουπί με όσο ούριο άνεμο έχουμε στα πανιά μας. Και με πολύ κουπί θα πάμε προς τα πάνω. Εδώ από τη μία καταψηφίζεται το νομοσχέδιο για τις βελτιώσεις στον ΑΣΕΠ. Και από την άλλη πάει ο πρόεδρος σας στον ΑΣΕΠ και ζητάει επίσπευση των προσλήψεων. Και σας λέει η κυβέρνηση, αποφασίστε. Λοιπόν, ναι, για το ΑΣΕΠ. Πολύ ωραίο ερώτημα, κύριε Παυλόπουλο, για να λυθεί μια και έξω αυτή η ιστορία. Το ΑΣΕΠ είναι ένας θεσμός 30 χρόνια από το 1994 έως σήμερα, το οποίο πρέπει να το πούμε προς τιμήν του ΑΣΕΠ και των ανθρώπων που λειτουργούν εκεί, χέρι εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Είναι από τους θεσμούς που πραγματικά είναι πολύ ψηλά σε όλους τους δείκτες εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας και εκτίμησης ακριβώς από τους πολίτες. Πολύ σοβαρό αυτό. Και σε μια περίοδο που οι θεσμοί, αν θέλετε, αμφισβητούνται, είναι καλό να το λέμε. Ναι, αλλά δεν το ψηφίσατε το δεύτερο. Που τον βελτιώνει. Να σας πω, ποιος είναι αυτός που μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές εμφανίστηκε πρώτος και είπε το ΑΣΕΠ δεν λειτουργεί. Μοτ αμό. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, 12 Ιουνίου λέει το ΑΣΕΠ δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λέει το ολοκληρωτικό. Πώς λέει, όχι, για να λέτε. Δεν είπε δεν λειτουργεί. Πώς είναι δυνατόν ένα Πρωθυπουργός να λέει το ΑΣΕΠ δεν λειτουργεί και να μην λέει με ποιο νόμο λειτουργεί. Το ΑΣΕΠ λειτουργεί και λειτουργούσε 30 χρόνια. Ένα λεπτό. Όχι, το είπαμε αυτό. Το έχουμε πει αυτό. Δεν είναι καλύτερη ιστορική μνήμη. Δεν ήρθα εδώ να υπερασπιστώ την κληρονομιά του Αναστάση Πεμπονή. Το κάνει όλος ο ελληνικός λαός, χωρίς τον Δημήτρη. Τι ήρθατε να πείτε τότε. Ήρθα να πω ότι από το 2021 υπήρξε ένας νόμος που τότε και ο Θεοδωρικάκης και ο κ. Βορύδης μας μιλούσαν ό,τι ύβριν για το νέο ΑΣΕΠ το 2021. Γιατί είναι κακό να εξυγχρονίζονται οι θεσμοί. Προσέξτε, το νέο ΑΣΕΠ τότε, κύριε Παυλόπουλε, σχεδιάστηκε fast track και έκτοτε έχει υποστεί 32 τροποποιήσεις. 32. Και εμείς τους λέγαμε το 2021, δεν θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Ναι, αλλά τώρα έρχονται λοιπόν με 32 τροποποιήσεις. Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ έχω ένα ερώτημα. Το καταψηφίσατε, κύριε Μαντζή. Δεν είναι δυνατόν. Το 2021, ναι. Λοιπόν, αφού λοιπόν βελτίωνε και έφερε το τελευταίο. Βελτίωνε τα δικά του προβλήματα. Βελτίωνε δικές του αβελτηρίες, δικές του δυσλειτουργίες. Δημιούργησε προβλήματα και τρέχει. Ένα λεπτάκι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι δικηγορίστικα, είναι βαθιά πολιτικά. Υπάρχει μια κυβέρνηση. Η ουσία είναι η εξής, λοιπόν. Πάμε στην ουσία. Ευχαριστώ. Ωραία. Η κυβέρνηση το 2021 νομοθετεί λάθος και επί τρία χρόνια. Έρχεται τα και διορθώνει 32 φορές τα λάθη της. Τα ίδια λέω, είπατε, κύριε Μάντζε, δεν το ακούστε. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Υπάρχει μια ουσία εδώ. Ναι, παρακαλώ. Τα ίδια είπατε και για τη μείωση των φόρων, για τα όσα είπε από την ΑΔΕΟ ο Μητσοτάκης κτλ. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Εάν για να εξυπηρετήσετε αυτό το δίπολο και να αυγατήσετε αυτό το 19%, έχετε ως στρατηγική από εδώ και πέρα όχι σε όλα, κόντρα σε όλα. Όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, ποτέ δεν ήταν αυτή η στρατηγική. Το όχι και το ναι το δικό μας, η αντιπαράθεση και η συνένεση δομούνται πάνω στις δικές μας αρχές, αξίες και ιδέες.
Δεν ετεροπροσδιοριστήκαμε ποτέ, ούτε όταν ήμασταν ανάμεσα στις συμπληγάδες. Δεν θα ετεροπροσδιοριστούμε ούτε τώρα που είμαστε στην ανοιχτή θάλασσα. Και θέλουμε με πολύ κουπί ακόμα να πάμε ακόμα προς τα εμπρός. Για το ΑΣΕΠ, θέλω να το ολοκληρώσω το επιχείρημα και ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο. Δεν μπορείς να είσαι η κυβέρνηση που έχει νομοθετήσει και έχει δημιουργήσει προβλήματα και τροποποιεί 32 φορές το νόμο της και να έχεις δίκιο και να έχει άδικο η αντιπολίτευση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να ρίχνεις το άδικο σε μια αντιπολίτευση που ήδη εδώ και 3-4 χρόνια σου λέει νομοθετείς λάθος, το πας λάθος και διορθώνεις τον εαυτό σου. Είστε εκτός θέματος, με συγχωρείτε δηλαδή. Τώρα, όχι, είμαι ακριβώς στον πυρήνα του θέματος. Λέτε ότι είστε έναν τόνο πίσω. Ας συμβαδίσουμε με την χειμερινή ώρα. Ας συμβαδίσουμε με την χειμερινή ώρα. Η χειμερινή ώρα λοιπόν λέει ότι η κυβέρνηση έφερε ένα σχέδιο νόμου, το οποίο ψήφισε εκείνη, για την επιτάχυνση. Δεν είπε κανείς ότι το ΑΣΕΠ δεν το χρειαζόμαστε. Είπε η κυβέρνηση να δουλεύει το ΑΣΕΠ γρηγορότερα. Γιατί? Γιατί δεν λειτουργεί το δικό της νόμο. Λέμε στον Γεωργιάδη, δεν προσλαμβάνεις νοσηλευτές. Λέει ο Γεωργιάδης, προκυρήσω, αλλά η διαδικασία πιάνει 2 χρόνια. Να το κάνουμε νωρίτερα. Αυτό λέει. Αυτό λέει η ανάγκη, λέει αυτό. Η διαδικασία, και εσείς έρχεστε, προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Λέει η διάταξη μέσα. Αυτός που θα πάει να υπηρετήσει στη ΣΑΜΟ και κατάγεται. Μάλλον, αυτός που κατάγεται από τη ΣΑΜΟ και θέλει να πάει να υπηρετήσει στη ΣΑΜΟ, να του δώσουμε μόρια για να μείνει στη ΣΑΜΟ 10 χρόνια. Όχι να πάει για 2 χρόνια και μετά την κάνει, να γυρίσει πίσω. Να μείνει 10 χρόνια. Λέει το ΠΑΣΟΚ. Όχι. Γιατί? Γιατί. Γιατί πετάει στον κάλαθο των αχρήστων τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά. Από τη ΣΑΜΟ έναν που θέλει να μείνει στη ΣΑΜΟ. Λοιπόν, καταρχάς, ο κύριος Μαρινάκης χθες διόρθωσε το βράδυ μια δήλωση την οποία έκανε και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί πρέπει να τα δίνουμε αυτά. Όταν γίνονται λάθη από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους και διορθώνονται, πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Είπε ότι ο ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την επίσπευση των διορισμών. Ψέμα. Ανακριβές διορθώθηκε. Κυβερνητικές πηγές είπαν ότι πράγματι ο ΠΑΣΟΚ ψήφισε 33 άρθρα τα οποία ήταν προς την κατεύθυνση των επιταχύνσεων. Ναι. Στο θέμα της μοριοδότησης της εντοπιότητας. Υπάρχει μια ανισορροπία με τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά, ναι ή όχι? Ναι. Ναι. Λέμε στα παιδιά μας να σπουδάσουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Λέμε ότι προασπίζουμε την αριστεία, την ακαδημαϊκή. Ναι. Ποιος το πιστεύει αυτό? Ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι τίποτα δεν διόρθωσε, ότι λέτε ψέματα. Α, είναι πολύ γρήγορος, να το δώσουμε αυτό. Επίσης να δώσουμε και ταχύτητα. Δύο θα το δώσετε σήμερα. Θα το δώσετε. Όταν δουλεύει καλά η κυβέρνηση, αλλά εδώ, θα τα δίνουμε όλα. Εδώ μου στέλνει μήνυμα και ζητάει να ανασκευάσετε. Λέει ότι δεν διόρθωσε τίποτα. Συγγνώμη, ο κύριος Μαρινάκης χθες το μεσημέρι μας έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε μια σειρά από διατάξεις με την επίσκεψη των διαδικασιών. Εμείς λοιπόν χθες δεν ψηφίσατε ενημερώνω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο στον κύριο Μάτσο. Μπορώ να πάω στο ΑΣΕΠ? Συζητήσαμε για την επιτσεπικαιρότητα. Μπορώ να μου δώσω μια ερώτηση? Αν θα πρέπει να υπάρχει απάντηση. Τελειώνει η ώρα. Μπορώ να πάω την καθημερινή στην πρώτη σειρά, του κάνω μια ερώτηση. Επί υπαρκτού, να σα βγάλω είδηση. Ωραία. Μπορώ. Επικεντρωθήκαμε στο ΑΣΕΠ όμως. Ευχαριστώ. Μετά την κρίση του 23 με τους καλλιτέχνες, η κυβέρνηση φέρνει σήμερα, ο Πιερακάκης βγάζει στη δημόσια διαβούλευση πανεπιστημιακό πτυχίο για τους καλλιτέχνες. Ιδρύεται ανωτάτη σχολή παραστατικών τεχνών. Μάλιστα. Θα το ψηφίσετε, κύριε Μάντσε? Δεν έχω δει καμιά διάταξη ακόμα. Μάλιστα. Γι' αυτό το νόημα έχει η δημόσια διαβούλευση. Καλημέρα σας. Συνομιλείτε με βουλευτές άλλων κομμάτων? Εγώ θα το πω ευθέως. Σας έχουν χτυπήσει την πόρτα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Όπως καφέ με ξέρω ότι είναι το ΠΑΣΟΚ. Αφήστε το καφέ, άλλο ρωτάει. Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό. Το καφέ της Βουλής είναι φιλόξενο. Μιλάνε άνθρωποι μεταξύ τους ως άνθρωποι. Ναι, σου είπε. Και τελειώνει η κουβέντα εκεί. Καλημέρα στον κύριο Μάντσο. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Καλημέρα και στον Άρη.